Βροχή πέφτουν τώρα πλέον οι ακυρώσεις. Κάτι περισσότερο από άδοξα και σίγουρα συντομότερα από όσο κανείς θα περίμενε, φαίνεται πως έληξε η τουριστική σεζόν στη Μεσσηνία μετά το mini lockdown λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων, αφού πολλές πια είναι οι ακυρώσεις στα ξενοδοχεία. Ήδη εμείς ένα γκρουπ που είχαμε το Σάββατο μας το ακύρωσαν, γιατί θεωρούν ότι έρχονται σε μια μολυσμένη περιοχή. Εμείς περιμέναμε να τελειώσει το καλοκαίρι μέχρι το τέλος Αυγούστου, ίσως και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που υπήρχαν κρατήσεις. Καλά για να βγάλουμε έστω και τα έξοδα, γιατί δύσκολα είναι τώρα με τον κορονοϊό. Δυστυχώς έχει αρχίσει η μείωση και θα έλεγα ότι είναι σε μεγάλο ποσοστό. Οι πρώτες δύο μέρες ήταν όντως, φέρανε αρκετές ακυρώσεις, φέρανε ένα σημαντικό αριθμό ακυρώσεων και κάποια σμίκρυση ουσιαστικά της περίοδου διαμονής. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι καθαρά ψυχολογίας. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε αρνητική ή θετική είδηση επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το κοινό μας. Ήταν λογικό λοιπόν να γίνουν αυτές οι ακυρώσεις. Ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι απλώς μόνο το σοκ αυτό των πρώτων ημερών. Η πικρία των ξενοδόχων κυρίως που ζητούν την αναστολή του συγκεκριμένου μέτρου αλλά και της μεγάλης μερίδας των επαγγελματιών της εστίασης έγκυται στο γεγονός ότι στην πραγματικότητα πληρώνουν τα λάθη και τις όχι καλές συμπεριφορές μιας μικρής μερίδας επιχειρηματιών. Σε γενικές γραμμές, και αυτό είναι που γίνεται πάντα στην Ελλάδα, πληρώνουμε τα λάθη των λίγων. Των λίγων επιχειρήσεων, πραγματικά μετρημένων στα δάχτυλα, οι οποίες δεν τηρούσαν με την ίδια σχολαστικότητα τα μέτρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, είτε είναι μικρά είτε μεγάλα, ήταν από τους πιο ασφαλείς χώρους που μπορούσε να βρει κανείς. Τηρούσαμε σε μεγάλο βαθμό και με πολύ σχολαστικότητα τα μέτρα. Τα μέτρα που κυρίως απευθύνονταν και σε εμάς, στους εργαζόμενους, αλλά και στους επισκέπτες μας. Από εκεί πέρα, υπήρχαν πραγματικά πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων που μετρήνονται στο δάχτυλο του. Στα δάχτυλα του ενός χεριού, νομίζω, για την πόλη της Καλαμάτας, μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στον χώρο της διασκέδασης, οι οποίοι ίσως να μην ήταν το ίδιο σχολαστικοί. Η συνέχεια αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη και έτσι οι επαγγελματίες, ξενοδόχοι κατά κύριο λόγο και όχι μόνο, ζητούν το αυτονόητο από την πολιτεία. Ουσιαστική στήριξη. Ιδιαίτερα θα έλεγα, αυτοί οι δύο κλάδοι θέλουν τεράστια στήριξη που περιμέναμε να απομυζήσουμε τον Αύγουστο όλο για να μπορέσουμε να ζήσουμε το χειμώνα. Τι θα γίνει με εμάς το χειμώνα? Τι θα γίνει? Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στηριχτούν οι επιχειρήσεις με κάθε τρόπο, ειδικά αυτές που πλήττουν πολύ και υπάρχουν συγκεκριμένες κλάδες επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα ο χώρος των κοινωνικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν πληγεί πάρα πολύ και θα συνεχίσουν από ό,τι φαίνεται για την επόμενη περίοδο. Σε αυτές λοιπόν και στους εργαζόμενους θα πρέπει να δοθεί το μεγαλύτερο βάρος. Από την άλλη, βέβαια, δεν πρέπει να κρυφτούμε και πίσω από το δάχτυλό μας και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλογίσουμε και ευθύνες σε όλους αυτούς που οδηγήσανε σε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη. Πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν τα πράγματα ξεκάθαρα προς όλους.